Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης στις πηγές του Φωνιά στις Καριές Αμοθράκης. Η φωτιά έκαιγε σε μεγάλο υψόμετρο, έχοντας χαράδρα με πυκνή βλάστηση, σημείο μη προσβάσιμο από πυροσβεστικά οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο κατευθύνθηκαν πεζοπόρα τμήματα της Αμοθράκης αλλά και της Αλεξανδρούπολης. Οι πυροσβέστες από την Αλεξανδρούπολη μεταφέρθηκαν με σκάφη κατά δίωξης του λιμενικού σώματος. Αρχικά απογειώθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ, αλλά δεν κατάφεραν να επιχειρήσουν στο σημείο εξαιτίας της μορφολογίας της περιοχής. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο απογειώθηκε και ανέλαβε την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς στο σημείο ήταν αδύνατο να μεταβούν άλλα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στις Φλόγες τυλίχθηκε γεωταχή αυτοκίνητο. Το μεσημέρι της 5ης 22 Αυγούστου στην Εγνατία Οδό, συγκεκριμένα στο ύψος του Ανατολικού Κόμβου Κομωτινής, εθεάθη ένα μικρό επιβατικό να έχει πάρει φωτιά για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Επενεύει άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής, όπου κατόρθωσε να σβήσει τη φωτιά με ένα επανδρωμένο όχημά της. Τα αίτια της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν. Τραγικό θάνατο βρήκε στην Αλεξανδρούπολη ένας μετανάστης μπροστά στα μάτια του φίλου του όταν παρασύρθηκε από τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Το δυστύχημα συνέβη στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος του Απαλού όταν διερχόμενη αμαξοστοιχεία παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν μετανάστη ο οποίος κοιμόταν πάνω στις γραμμές του τρένου ενώ ο φίλος του πρόλαβε να απομακρυνθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άντρας ήταν υπήκοο Σιράκ και μαζί με τον άλλο παράτυπο μετανάστη, ο οποίος βρισκόταν σημείο, είχαν εισέλθει στην χώρα από τον Εύρο.